Σχετικά με το θέμα των έργων του Αναβάλου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης τόνισε ότι υπεγράφησαν οι τελευταίες και πιο σημαντικές αποφάσεις για την έναρξη των έργων. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι πριν λίγες μέρες η αρμόδια υπουργός, η Κατερίνα Μπατζελή και ο αντίστοιχος ειδικός γραμματέας υπέγραψαν τις τελευταίες και πιο σημαντικές ίσως αποφάσεις για την έναρξη του έργου του Αναβάλου. Η μία απόφαση προεγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης για το μεγάλο έργο προϋπολογισμού 17,5 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να υπάρξει μεταφορά του αρδευτικού νερού του Αναβάλου στις περιοχές Κουτσοποδίου, Αεροδρομίου, Άργους, Χόνικα, Μυκηνών, Δήμου Μηδέας κλπ. Είναι το μεγάλο έργο που περιμένουμε να γίνει και πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί. Με μια δεύτερη απόφαση, η Υπουργός ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης για την εργολαβία της συντήρησης του ήδη υφιστάμενου δικτύου του Αναβάλου, προϋπολογισμού περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και επιπλέον πρέπει να σας θυμίσω ότι πριν λίγες μέρες επίσης είχαν υπογραφεί οι αντίστοιχες δύο αποφάσεις για την εκπόνηση των μελετών των περιοχών Ερμιονίδας, Επιδαύρου και Ασκληπίου. Ουσιαστικά μέσα σε ένα πεντάμινο έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη φάση του έργου του Αναβάλου που αφορά στην προετοιμασία έτσι ώστε να προκηρυχθούν τα έργα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια ευχάριστη θέση να πούμε ότι μετά από 40 χρόνια ουσιαστικής ανυπαρξίας κυβερνητικών δράσεων ή τουλάχιστον πολύ λίγης ενεργοποίησης για την υλοποίηση των έργων του Αναβάλου, φέτος το 2010 είναι μια χρονιά όπου πραγματικά ξεκινά το έργο το οποίο επί 40 χρόνια περιμένει να υλοποιηθεί ολόκληρη η αργολίδα. Οι προσμονές μας δείχνουν όλα ότι αρχίζουν να γίνονται πράξη. Η υπόσχεση του Γιώργου Παπανδρέου, του Πρωθυπουργού της χώρας, ότι το έργο του Αναβάλου θα υλοποιηθεί στη θητεία του, όλα δείχνουν ότι αρχίζει επίσης να γίνονται πράξη. Θέλω από τη θέση αυτή, επειδή πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την αργολίδα, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την αρμόδια Υπουργό και τον Ειδικό Γραμματέα. Να ευχαριστήσω επίσης όλους όσοι δούλεψαν για να γίνουν πράξη και οι μελέτες και η προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης. Και να καλέσω όλους τους συμπολίτες μας και όλους τους θεσμικούς παράγοντες της αργολίδας να βοηθήσουμε στην ταχύτερη και φθηνότερη δυνατή υλοποίηση των έργων. Έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη χρηματοοικονομική συγκυρία. Δημοσιονομικά η χώρα δεν βρίσκεται σε καθόλου ευχάριστη θέση. Άρα απαιτείται σε κάθε έργο να μην υπάρχουν υπερβάσεις προϋπολογισμών και να προχωρούν γρήγορα και οι τεχνικές μελέτες και οι περιβαλλοντικές μελέτες. Πιστεύω λοιπόν ότι με την ενότητα των δυνάμεων και της κοινωνίας και των θεσμικών εκπροσώπων του λαού μας θα καταφέρουμε το έργο αυτό να το προχωρήσουμε στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και επιτέλους να χαμογελάσει και το χείλη των αγροτών της Αργολίδας που τόσα χρόνια περίμεναν αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Είμαστε εδώ. Το έργο θα το τρέξουμε, θα το υλοποιήσουμε. Θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι από σήμερα ξεκινά μια πολύ πιο ευχάριστη συγκυρία για την αργολίδα. Επειδή οι αγρότες θέλουν να δουν τα μηχανήματα, κύριε Μανιάτη, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα γι' αυτό, να δουν τελικά δηλαδή το μηχάνημα να μπει και να δουλεύει. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί είχα και μια χθεσινή επικοινωνία με την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την κυρία Μπατζελή, είναι ότι ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι η έγκριση από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας των τευχών και ουσιαστικά η εντολή ξεκινήστε άμεσα τη δημοπράτηση των δύο έργων. Δηλαδή του μικρότερου προϋπολογισμού της συντήρησης των αρδευτικών δικτύων που θα το εκτελέσουν τεχνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας Αργολίδας και του μεγάλου τα 17,5 εκατομμύρια που είναι η μεταφορά του νερού. Ουσιαστικά λοιπόν αναμένουμε τις αμέσως επόμενες μέρες η αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προκηρύξει το έργο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι χρειάζονται 52 μέρες να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Φοβάμαι ότι θα υπάρξουν οι αντίστοιχες ενστάσεις. Δεν θέλω να πιαστώ να κάνω προεκκλίνηση. Έχετε δίκιο. Όλοι μας περιμένουμε να δούμε την πρώτη τσάπα να δουλεύει. Εγώ αυτό για το οποίο μπορώ να σας δεσμευτώ είναι ότι επειδή το έργο θα το έχουμε από πάνω και θα το παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα,
δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί καθόλου πολύτιμος χρόνος. Ελπίζω ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε και ανάδοχο του έργου. Και έτσι, μακάρι, μέσα στο 2010 να δούμε να αρχίσει να υλοποιείται το έργο. Ευχαριστώ πολύ.